Thank you to Mr. Tsitsikostas. In continuation, we will continue our program with the keynote addresses. I would like to welcome Mr. Nikolaos Isaris, Deputy Head of Representation of European Commission Representation in Cyprus, with his title, Building Europe with Local Councillors. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αξιότιμη Υφυπουργέ Ναυτιλίας, αγαπητοί Δήμαρχοι, αγαπητέ Πρίτανοι του ΤΕΠΑΚ, φίλες και φίλοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Νικόλα τον Κυριακίδη και το Οξυγόνο που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε σήμερα μαζί σας σε αυτό το πρώτο Cyprus Forum Cities και μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας μια αξιόλογη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ενδιαφέρον για όλους τους Δήμους και τις κοινότητες της Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε πρόσφατα ένα νέο πανευρωπαϊκό δίκτυο που ονομάζεται οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το έργο έχει σκοπό να δημιουργήσει μια ισχυρή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό είπα ότι είναι ενδιαφέρον για όλους τους Δήμους και τις κοινότητες και χαίρομαι που έχουμε στο κοινό σήμερα δημάρχους και κοινοτάρχες. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος του δικτύου? Είναι να δώσει τη δυνατότητα σε εκλεγμένους τοπικούς συμβούλους να συνεργαστούν, να συζητήσουν και να επικοινωνήσουν με τους συμπολίτες τους για τα προγράμματα και τις λύσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες των κοινωνιών στις οποίες εκλέγονται. Άρα να φέρουν πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές της και τις λύσεις της και τα προγράμματά της, στην κοινωνία στην οποία εκλέγονται. Στόχος λοιπόν του έργου είναι να ενθαρρύνει τις συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο. Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα εδώ με μία κλίση, με μία έκκληση. Αναζητούμε λοιπόν αυτούς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα επιλεγούν από τους Δήμους ή τις κοινότητές τους να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Η σύναψη της συνεργασίας θα γίνεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δήμου ή της κοινότητας και η εμπειρία μέχρι στιγμής από άλλα κράτη-μέλη δείχνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εκπροσώπους προέρχονται από Δήμους ή κοινότητες που έχουν λιγότερους από 10.000 κατοίκους. Το 1/3 για την ακρίβεια αυτών των εκπροσώπων προέρχονται από πόλεις, από Δήμους και κοινότητες με λιγότερους από 10.000 κατοίκους. Ποια θα είναι η δράση όσων επιλεγούν? Όπως είπα λοιπόν, θα συμμετέχουν σε συζητήσεις με πολίτες, θα παρεμβαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ενημερώνουν σχετικά με πολιτικές πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ένα τοπικό ενδιαφέρον, και θα συμμετέχουν και σε κοινές δράσεις αυτού του δικτύου εκλεγμένων εκπροσώπων, με άλλους δηλαδή συναδέλφους τους από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλη του δικτύου, οι τοπικοί αυτοί σύμβουλοι θα έχουν προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τομείς του ενδιαφέροντός τους. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι, όπως στην περίπτωση του Δήμου Λεμεσού, οι κλιματικά ουδέτερες ή οι έξυπνες πόλεις. Θα μπορούσε να είναι θέματα μεταφορών, θα μπορούσε να είναι θέματα διαχείρισης αποβλήτων κτλ. Ως μέλη λοιπόν του δικτύου θα τους προσφερθεί επίσης δυνατότητα επίσκεψης στις Βρυξέλλες ώστε να μπορούν να συναντηθούν με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και να συμμετάσχουν σε θεματικές συζητήσεις και ειδικά για μας εδώ στην Κύπρο θα έχουμε και τη δυνατότητα να διοργανώσουμε στοχευμένα σεμινάρια με τους ενδιαφερόμενους από τους Δήμους και τις κοινότητες για την παρουσίαση του έργου αυτού και για την καθοδήγησή τους για ενεργή συμμετοχή. Αν λοιπόν Δήμοι ή κοινότητες ενδιαφέρονται να εγγράψουν έναν εκπρόσωπό τους στο δίκτυο, η διαδικασία είναι απλή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού πρέπει να συμπληρώσει μία αίτηση, να την υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πάρουμε και τη δήλωση φυσικά του ίδιου του Δημοτικού Συμβούλου, ώστε να τον συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των μελών και να ξεκινήσουμε μία επικοινωνία μαζί τους. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε έναν ιστότοπο για το έργο, κάπου στις διαφάνειες που πιθανώς θα έπρεπε να δείχνουμε. Υπάρχει και μία εικόνα αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελληνικά. Μέχρι σήμερα, όπως είπα, έχουμε περισσότερο από 460 μέλη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή πιστεύουμε ότι αυτό το έργο μπορεί να έχει απήχηση στους Δήμους και τις κοινότητες της Κύπρου, θέλησαμε να σας το παρουσιάσουμε σήμερα και να σας ενθαρρύνουμε να υποστηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε στη διάθεσή σας, τόσο κεντρικά στις Βρυξέλλες, όσο και στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Το γραφείο μας είναι στη Λευκοσία, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας να ταξιδέψουμε και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, δήμο ή κοινότητα της Κύπρου. Και ευχόμαστε να γίνει αυτό το δίκτυο επιτυχία και στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την πολύτιμη υποστήριξή σας και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε αρκετές αιτήσεις από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Isaris. We would like to continue with the welcome note by Mr. Lefteris Perikli, Vice President of the Union of Communities. Thank you. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλε Δήμαρχε, αγαπητή Μαρίνα, Υφυπουργέ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι από την Αμπεσά, Δήμαρχε, Πρόεδρε, είμαι από το Ακροτήριο, όμως πρώτα και ύστερα από την Αμπεσά. Εντάξει, ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για να φτάσουμε εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω σήμερα το Cyprus Forum Cities, που αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και έχει σκοπό μέσα από συζητήσεις με διάφορους φορείς να παρέχει τη δυνατότητα για διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού ανάπτυξης των τοπικών αρχών της Κύπρου. Χαιρετίζω την εδώ παρουσία του εξοχοτάτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίου Χριστοδουλίδη. Η εδώ παρουσία του καταδεικνύει το προσωπικό ενδιαφέρον του για την αναβάθμιση και περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι γεγονός ότι το Cyprus Forum Cities πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη για την τοπική αυτοδιοίκηση της Κύπρου περίοδο, δεδομένου ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Αν και οι προκλήσεις είναι πολλές, εν τούτης ξεχωρίζουμε ανάμεσά τους αυτές που αφορούν τα θέματα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πράσινης μετάβασης, τα οποία στην ουσία θα διαμορφώσουν το μεσοπρόθεσμο τρόπο λειτουργίας των κοινοτήτων μας. Όπως είναι γνωστό, πριν από ένα χρόνο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Νομοθετικών Πλαίσιων με το οποίο ιδρύονται 5 επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα την ίδρυυση, την αποχέτευση, την αδειοδότηση της ανάπτυξης και τη διαχείριση των αποβλήτων. Ψηφίστηκε επίσης το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο συνενώνονται δήμοι και κοινότητες με τη δημιουργία 19 νέων μεγαλύτερων δήμων με δημοτικά διαμερίσματα. Ψηφίστηκε τέλος το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο οι κοινότητες μας υποχρεωτικά θα δημιουργήσουν 30 συνολικά συμπλέγματα υπηρεσιών. Όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, που στο δημόσιο διάλογο αποκαλείται ως μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής το καλοκαίρι του 2024, 1 Ιουνίου. Για τον λόγο αυτό είναι προφανές ότι αυτό το διάστημα που διανύουμε, μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει όλη η προετοιμασία που απαιτείται, ώστε αυτοί οι νέοι ουσιαστικά οργανισμοί που δημιουργούνται να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή, όσο και από τις ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, όπως επίσης και από τους ιδίους τους Δήμους και τις κοινότητες, ώστε να μπορέσει το νέο σύστημα να καταστεί λειτουργικό. Για την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η υποχρεωτική συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών των κοινοτήτων είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ουσιαστικά όλο το προσωπικό των κοινοτήτων μεταφέρεται στην υπηρεσία του συμπλέγματος, το οποίο θα παρέχει με τη σειρά του τις απαιτούμενες υπηρεσίες στις κοινότητες που το αποτελούν. Είναι πεποίθησή μας ότι θα πρέπει να δοθούν στα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων τα εφόδια που είναι απαραίτητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτελέσουν εργαλεία προόδου του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις κοινότητές μας σε σχέση με το υφιστάμενο σημερινό μοντέλο. Το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει ισχυρά συμπλέγματα υπηρεσιών για τις κοινότητες που να μπορούν να υποστηρίξουν αναπτυξιακά έργα, να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στους κατοίκους τους και να μπορούν να υλοποιούν αποφάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά
με εγκυρότητα η οποία να βασίζεται στην επιστημοσύνη και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Με αυτόν τον τρόπο, τα συμπλέγματα ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της πολιτείας, ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να τους εκχωρήσει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες που σήμερα εκτελούνται από την κεντρική διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, θα μπορέσουν τα συμπλέγματα να παρέχουν προς τους κατοίκους ποιοτικές υπηρεσίες, εφάμιλες με αυτές των αστικών κέντρων και να δημιουργήσουν στην Ήπεθρο ανταγωνιστικές συνθήκες διαβίωσης. Θεωρούμε παράλληλα πως αποτελεί σημαντικό βήμα για κατεπολέμηση της αστιφιλίας, η οποία δυστυχώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητική τάση, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των κοινοτήτων μας, ιδιαίτερα των ορεινών και ημιορεινών και των απομακρυσμένων, να αποδεκατιστεί. Η αστιφιλία για εμάς εξακολουθεί να είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ενώπιόν μας. Είναι προφανές ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές που εφάρμοσε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια όθησαν τους κατοίκους των κοινοτήτων προς τα αστικά κέντρα και αυτό οδήγησε τις ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες μας σε μαρασμό αλλά και σε μια συνεχή υποβάθμιση. Οι αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας μας, όπως εξακολουθούν να εφαρμόζονται και σήμερα, συνεχίζουν να οθούν τους κατοίκους των κοινοτήτων, ιδιαίτερα τους νέους, στα αστικά κέντρα όπου βρίσκουν πιο εύκολα εργασία που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Η αστιφιλία αυτή έχει επιπτώσεις σε όλους τους κοινοοικονομικούς τομείς της ζωής μας, καθώς και στο περιβάλλον. Από τη μια παρατηρείται η εγκατάλειψη της Ηπέθρου, ενώ από την άλλη παρατηρούνται ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις. Από τη μια παρατηρείται το φαινόμενο της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και των υπολείπων παραγωγικών δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η Κυπριακή Ήπεθρος, και από την άλλη παρατηρείται το φαινόμενο η μισθή ενός νέου ζευγαριού να μην αρκούν να πληρώσουν το ενίκιο ενός διαμερίσματος σε ένα αστικό κέντρο. Όλα αυτά τα δεδομένα αναντίλεκτα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις και οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο που χωρίς καμιά αμφιβολία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το δημογραφικό πρόβλημα που είναι το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Οι προσπάθειες που γίνονται από το κράτος, όπως παραδείγματος χάρη η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, η Στεγαστική Πολιτική, η Επιδοματική Πολιτική, η Κατασκευή Νέων Αυτοκινητοδρόμων, τα διάφορα σχέδια χορηγιών επιμέρους πολιτικών, όπως του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υφυπουργείου Τουρισμού, ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, θεωρούμε ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως δεν αρκούν για να ανατρέψουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι απαιτούνται από το κράτος ριζοσπαστικές λύσεις για την ανατροπή των σημερινών αποκαρδιωτικών δεδομένων. Πρέπει, Πρόεδρε, να ξεκινήσουν να γίνουν νηπιαγωγεία, όπως έχετε αναφέρει και στον προεκλογικό σας αγώνα. Πρέπει τα σχολεία, τα δημοτικά, να ενισχυθούν. Πρέπει να δούμε ότι οι αριθμοί στην Κύπρο δεν ευημερούν. Οι τεχνοκράτες πολλές φορές μετρούν με κελές. Δεν γίνεται να μετρούμε αν έχω ένα μωρό στην Απεσιά ή 50 μωρά στην Απεσιά. Και το ένα δικαιούται όσα δικαιούνται τα 50 ή τα 100 στην πόλη ή τα 1000 στην πόλη. Το κράτος θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές που θα δημιουργήσουν στην Ήπεθρο ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν την οικονομική αναζωόνιση των κοινοτήτων μας. Τέτοιες πολιτικές μπορεί να είναι η παραχώρηση κινήτρων σε επιχειρήσεις, ώστε να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο η μεταφορά κρατικών υπηρεσιών από τα αστικά κέντρα στην Ήπεθρο και η ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών στην Ήπεθρο αντί στις πόλεις. Εδώ η Ελλάδα, η ακριτική Ελλάδα, εάν δεν υπήρχαν τα πανεπιστήμια είτε στα νησιά είτε στα άκρα της χώρας, δεν θα υπήρχε πλέον. Θα υπήρχε μια Αθήνα και μια Θεσσαλονίκη, ίσως και μια Πάτρα λίγο πιο κάτω. Αυτές οι ριζοσπαστικές πολιτικές, απαραίτητες όμως, αφού η υλοποίησή τους θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη, όχι μόνο για τις κοινότητες μας, αλλά για τον τόπο γενικότερα. Αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι επίσης η περίοδος της πράσινης μετάβασης. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα. Οι έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ανοβρίες, πλημμύρες, ξηρασία και η τήξη των πάγων δημιουργούν επιπτώσεις από τις οποίες επηρεαζόμαστε όλοι δυσμενώς. Οι δασικές πυρκαγιές, η εξάπλωση ασθενειών, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι αλλαγές στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα
είναι φαινόμενα που πηγάζουν από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας αποτελούμε μέλος, καταβάλει ιδιαίτερες και πρωτοπόρες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του, θεσπίζοντας την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Ως τοπικές αρχές, καλούμαστε να διαδραματίσουμε τον δικό μας σημαντικό ρόλο που αφορά την εφαρμογή των επιμέρους πολιτικών της Πράσινης Συμφωνίας. Οι κοινότητές μας, με την υποστήριξη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τα προγράμματα που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και κυρίως από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων για τις κοινότητες αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, καθώς το κόστος της παροχής της υπηρεσίας αυτής είναι ένα μεγάλο και με συνεχόμενη αύξηση, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα κοινότητες, όπως για παράδειγμα στις κοινότητες της ορεινής και ημιορεινής. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κοινοτήτων αυτών, προκύπτει πολύ ψηλό κόστος μεταφοράς από βλήτο στους χιτή, ενώ τα προγράμματα ευθύνης παραγωγού δεν τις καλύπτουν, αφού οι ποσοτικοί στόχοι των παραγωγών καλύπτονται από τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα η ανακύκλωση στις κοινότητες αυτές να γίνεται με κόστος που το επιβαρύνονται αποκλειστικά οι τοπικές αρχές και κατά συνάπεια οι κάτοικοι των κοινοτήτων. Είχαν γίνει συμφωνίες με τους ανακυκλωτές πρόεδρε, 80% από τις πόλεις, 20% από την Ήπεθρο. Δηλαδή, αντί Ήπεθρος να στηριχτεί, διότι ήταν πιο κοντά οι ανακυκλωτές, πιάνναν τα πιο οικονομικά τα πράγματα από τις πόλεις, οι κάτοικοι της Ήπεθρου που είχαν και το δυσκολότερο βιωτικό επίπεδο, αντί να στηριχτούν, αντιθέτως είχαμε τα προβλήματα που έχουμε. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου έχουμε τις ανησυχίες μας κατά πόσον οι κοινότητες μας θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τους κανονισμούς που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή, σύμφωνα με τους οποίους οι τοπικές αρχές υποχρεούνται να εφαρμόσουν την υποχρεωτική χωριστή συλλογή των αποβλήτων από τον Ιούλιο του 2024 και την εφαρμογή συστήματος πληρώνω όσο πετώ. Και αυτό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η υποχρέωση αυτή συνέπεσε με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Παρ' όλα αυτά, όμως, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τις ενέργειες του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με τα θέματα αυτά. Συνοπτικά, να αναφέρω ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, τις κοινότητες και άλλους φορείς για τη μείωση των παραγωγμένων αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους και την επαναχρησιμοποίησή τους. Σύμφωνα με τα προγράμματα αυτά, θα παραχωρηθούν σε μεγάλων αριθμών κοινοτήτων χιλιάδες οικιακοί κομποστοποιητές, θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στην Ήπεθρο 50 κοινοτικοί κομποστοποιητές, θα δημιουργηθούν 50 πράσινα περίπτερα και 2 κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Να αναφέρω επίσης ότι μέσω συγκεκριμένου προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος παρέχει υποστήριξη στις κοινότητες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε την ανησυχία μας αναφορικά με το τελικό κόστος που θα κληθούμε ενός κοινότητες να επομιστούμε και να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, το οποίο αναμένεται να είναι ψηλό, ενώ θεωρούμε ότι με την εφαρμογή του συστήματος πληρώνω όσο πετώ δημιουργείται και ο κίνδυνος πολλοί ασυνείδητοι να πετούν τα απόβλητά τους ανεξέλεκτα στη φύση και για αποφυγή κόστους. Παράλληλα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου έχουμε προχωρήσει και σε δράσεις για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Μέσω του σχεδίου χορηγιών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που αναμένεται να ανακοινωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2023, θα δίνεται χρηματοδότηση σε κοινότητες για επενδύσεις σε υποδομές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή συνολικού ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά, οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν έργα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για την προστασία από υψηλές θερμοκρασίες και έκθεση στον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στη δημιουργία φιλόξενων και άνετων χώρων. Επιπρόσθετα, μέσω του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου προσφέρεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη προς τις κοινότητες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σχέδιο χορηγιών για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αλλά και καθοδήγηση σε 300 ευάλωτα
νοικοκυριά για υποβολή αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ξοχότατε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν περιορίζονται μόνο στα θέματα μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα θέματα της πράσινης μετάβασης. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες προκλήσεις αυτήν την περίοδο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως τοπικές αρχές, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, η ενίσχυση των υποδομών στην Ήπεθρο, καθώς και άλλων πολλών. Όμως, λόγω του περιορισμένου χρόνου, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόκληση να παρευρεθούμε και να χαιρετήσουμε ως Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου το συνέδριο Cyprus Forum Cities, τα αποτελέσματα του οποίου θα μας είναι πολύ χρήσιμα για τη διαμόρφωση πολιτικών και σχεδιασμών ανάπτυξης στις κοινότητες της Κύπρου μας. Αγαπητέ Δήμαρχε, θα ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες, για την ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού, που κατ' επέκταση έχει και αντίκτυπο στις κοινότητες μας, και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Γεια σας.